Φέτος γιορτάζαμε τα 200 χρόνια με την Ελληνική Επανάσταση, κάτω από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά με κάποιο τρόπο έπρεπε να βρούμε μια μέθοδο ώστε να μπορέσουμε να τιμήσουμε και εμείς σαν τόπος τους προγόνους μας. Και ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη τιμή προς τους προγόνους μας είναι το να βάλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν τη συνείδηση από πού έρχονται και πού πάνε. Έτσι. Γιατί όπως είπε και ο Κωστής Παλαμάς, αυτοί που θα μας δεκάσουν είναι οι αγέννητοι και οι νεκροί. Θέλω να συγχαρώ όλα τα σχολεία, όλους τους μαθητές που πήραν μέρος σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια μνήμης και τιμής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχα με τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Στρατάκη, με την Περιφερειακή Διευθύντρια, με τους εν γέννη εκπαιδευτικούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το νομικό πρόσωπο πολιτισμού αθλητισμού, ο οποίος βοηθά στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων οικονομικά. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Eurobank, η οποία προσφέρθηκε και κατέβαλε το ποσό των 1.500 ευρώ για την αγορά των δώρων των παιδιών, των βραβείων. Και ιδιαίτερως τη διευθύντρια εδώ, τοπικού καταστήματος, την κύριε Φραγκούνη του Παλή, η οποία με μεσολάβησε και κατέβαλε προσπάθεια ώστε η Eurobank, η τοπική τράπεζα, να βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πω κι εγώ από μέρος μου, σε όλα τα παιδιά που πήρα μέρος, στον Αντιδήμαρχο εδώ πολιτισμού, ο οποίος μαζί συνεργαστήκαμε και ώστε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Τα παιδιά μας μελέτησαν μέσα από κείμενα ιστορικά, μελέτησαν τους πίνακες ζωγραφικής του Θεόφιλου μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Βρήκαν κάποια κείμενα μέσα από τα βιβλία τους, οτιδήποτε ήταν αφορούσε το 21, και έτσι μπόρεσαν να ζωγραφίσουν και να αποτυπώσουν αυτά τα οποία διάβασαν στο χαρτί. Τα έργα τους ήταν πάρα πολύ ωραία. Η Επιτροπή είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πάρα πολύ, ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εδώ ο κύριος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, ο κύριος Μπομπάς από την Επιτροπή, τον ευχαριστώ, όπως και όλους αυτούς, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, συγγνώμη, και επίσης και τους γραμματείς, γιατί ήταν η κυρία Δεσποτέλη, η οποία ήταν γραμματέας αυτής της Επιτροπής, και ο κύριος Μάτας, ο οποίος είναι στο γραφείο. Αυτή η Επιτροπή λοιπόν μάζεψε τα έργα, τα οποία έργα, να σας πω την αλήθεια, τα απλώσαν μέσα σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας και δεν χωρούσαν, τόσα πολλά που ήταν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν το έργο της. Γι' αυτό συγχωρέστε κι αν έγινε κάτι λάθος, οτιδήποτε. Ξέρετε, προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά κάποιες φορές μπορεί και εμείς κάτι να μας ξεφύγει. Γι' αυτό τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τα παιδιά πάνω στο ευχαριστήθηκαν. Συγχαρητήρια και στους γονείς και στα παιδιά για αυτό που έκαναν. Και ελπίζω του χρόνου που θα έχουμε κορονοϊό να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε άλλα πράγματα που να το χαιρούμε, να το χαιρόμαστε τόσο πολύ που τι να σας πω. Δηλαδή και εγώ θα κάνω ένα άλλο διαγωνισμό τώρα. Θα κάνω την Τρίτη μια βράβευση, αλλά θα την κάνουμε έξω γιατί λόγω κορονοϊού και αυτή θα γίνει πολύ στενά, σε στενά πλαίσια, το ξέρετε και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και την Επιτροπή και όλους για τη συνεργασία καθώς και τα παιδιά. Και την κυρία, επομένως, να μην την ξεχάσω, την Eurobank για τα βραβεία. Να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα πάντως. Ήταν πολύ λόγω κορονοϊού, τα παιδιά είχαν πολύ λίγο διάστημα για να ζωγραφίσουν, να βγάλουν αυτό το οποίο μελέτησαν. Παρ' όλα αυτά όμως, με την αγώνα των εκπαιδευτικών και των παιδιών και των γονέων, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μην φύγεις. Όχι. Θα δώσουμε τα πρώτα βραβεία και από εκεί και πέρα έχουμε ταξινομήσει τους επένους, γιατί θα πάρουν επένους όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ανασχολείο, απλά για πρακτικούς λόγους έχουν υπογραφή και τα λοιπά, έχουμε αφήσει το όνομα του παιδιού και το έργο σε κάθε σχολείο να το δώσει, να το γράψει και να το δώσει στα παιδιά. Να ξέρετε ότι ψηφιοποιήσαμε όλα τα έργα, τις ζωγραφιές, σε ένα CD, το οποίο θα το δώσω σε όλα τα σχολεία, θα δοθεί σε όλα τα σχολεία, κύριε Διευθυντή, και από εκεί πέρα ευελπιστούμε, δεν το επέτρεψαν οι συνθήκες,
να μήπως καταφέρουμε και βγάλουμε ένα λεύκομα το χρόνο με τις ζωγραφιές, αλλά υπάρχει και ψηφιοποιημένο, ώστε μπορεί να παιχτεί και σε μια ειδική εκδήλωση που θα κάνει κάθε σχολείο. Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο βραβείο που είναι το ομαδικό βραβείο, είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, έτσι. Ας έρθουν τα παιδάκια. Ελάτε, ελάτε. Η μισή από εκεί και η μισή από εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, δίνουμε στο νηπιαγωγείο ένα λάπτοπ. Λοιπόν, το δεύτερο βραβείο είναι από... είναι η Παυλιόγλου Μαρία, ένα νηπιαγωγείο. Σχολείο Μυτιλήνης. Είναι σε κάθε κατηγορία. Σε κάθε κατηγορία πληροφορική. Ένα τάμπλετ. Είναι η μόδα της εποχής. Για να το χαρούν. Για και το έχει το παπά. Έτσι και με δεξιότητα. Τι ζωγράφησε το κορίτσι. Τι ζωγράφησε. Θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία! Μπράβο! Μπράβο! Λοιπόν, δεύτερο βραβείο, μαθήτρια Κερεβανιάν Φρίντα. Βέβαια. Λοιπόν, καλή τύχη. Μπράβο. Εσανότερα, να έχεις καλό. Εντάξει. Να βγάλουμε τη φωτογραφία. Ας είναι σε κάποια. Να σε βγάλω φωτογραφία. Γερή να είσαι. Λοιπόν. Πρώτο βραβείο από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, η Νικολαίδου Ευτυχία, Φραγκούλα, άμα μπορείς. Από το πρώτο βραβείο στην Νικολαίδου Ευτυχία, από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. Υπάρχει. Υπάρχει. Δεν το είπε. Νικολαίδου Ευτυχία. Α, τώρα σου το είπαν αυτές. Α, γύρισα. Α, έλα βρε σε Φραγκούλα. Έλα να χειροκροτήσουμε την Φραγκούλα. Οπότε το δεύτερο βραβείο στη μαθήτρια Ρέπα Σοφία από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης.
Κύριε Μπούμπα, να μας δώσετε, να δώσετε λίγο τις ειδικές ειδική διάκριση. Ναι. Στο μαθητή του Ουργού Ταξιάρχη. Και στον... Και στον κύριο... Και στον κύριο... Ναι, και ο κύριος Καμαρός Δημήτρης. Είναι αλλιώς εδώ, ο Δημήτρης Καμαρός. Πήγαινε. Ε, κάτσε κράτη. Εδώ είναι. Θέλω να σας πω, επειδή ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή, κάναμε μια πραγματικά πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί έγινε την περίοδο του καύσωνα και καταλάβει πάρα πολλές ώρες με τις συνεργάτητες και την αδερφή του κ. Αντιδημάρχη, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν αδέκαστοι και αυτό φαίνεται από τους βαθμούς που ήταν ακριβώς οι ίδιοι σε όλα τα έργα. Έτσι, συγχαρητήρια και πάλι για τα παιδιά σας και την προσπάθειά του. Λοιπόν, κύριε Μπούμπα, ένα βιβλίο του Θεοφύλου και ένα συλλεκτικό νόμισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν βγει συνολικά σε όλη την Ελλάδα μόνο 1000 τέτοια. Είναι συλλεκτικό νόμισμα του Θεόφιλου, το οποίο με πρωτοβουλία μας και με τη συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος αφιερωμένο στο Θεόφιλο. Λοιπόν, απλώς το άνοιξα. Στον κύριο Καμαρό. Μπράβο. Να σας δώσω το βέβαιο. Αλλά είναι τουρκούνας. Α, άλλο. Είσαι καλός. Ε, μην του κάνεις γελάτος, μαλώνεται. Ναι. Ταξιάρχη, το ίδιο. Λοιπόν, το τελευταίο το φιλάω και την κρουριζόμαστε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Κάνε την κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σχολεία θα το δώσω. Υπάρχουν πρόσωπα τα σχολεία εδώ. Τελελήξεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.